χιλιάδες οι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται από την τουρκική πλευρά και από την άλλη πλευρά βεβαίως καλά φυλασσόμενα σύνορα από τους Έλληνες αστυνομικούς και τους στρατιώτες. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Βρισκόμαστε στην παραποτάμια γραμμή του Εύρου. Μπορεί ο οικονολήπτης ο Νίκος Εργαζάκης να μας δείξει και την παρουσία της στρατιωτικής δύναμης, καθώς εδώ και αρκετή ώρα αυτοκίνητα του στρατού Ξηράς περιπολούν. Βρισκόμαστε σε ένα από τα λεγόμενα περάσματα. Βεβαίως δεν μας επέτρεψαν να φτάσουμε μέχρι την παραποτάμια όχθη του Εύρου. Είμαστε περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο. Όμως από εδώ και κάτω και για 7 χιλιόμετρα, ναι, ο ποταμός Εύρος στενεύει αρκετά και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιθανά περάσματα προσφύγων τις επόμενες ώρες αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί λίγο παρακάτω και χθες και προχθές συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων επιχείρησε να διασχίσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο το οποίο χαρακτηρίζεται ευάλωτο, όπως λέει η αστυνομία, αλλά και οι άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων για πέρασμα προσφύγων. Στα στενά περάσματα του Εύρου, εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη παρουσία τόσο της αστυνομίας όσο και του στρατού. Μάλιστα, οι ντόπιοι μας λέγανε τις προηγούμενες ημέρες, Λευτέρη, ότι από αυτό το σημείο, τις προηγούμενες ημέρες, μπορούσε κάποιος να φτάσει μέχρι τον ποταμό. Τα μέτρα έχουν αυξηθεί και δεν πλησιάζει σχεδόν κανείς. Παρά μόνο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, στις σφαίρες που είναι περίπου 70 χιλιόμετρα από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Μάνο, θέλω να μείνω λίγο στο σημείο το οποίο ανέφερες και εσύ όσον αφορά το σφιγμό της τοπικής κοινωνίας εκεί στον Εύρο. Οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία 2-3-24 ώρα βιώνουν έτσι τις εξελίξεις από κοντά, από πρώτο χέρι. Έκανες το δικό σου ρεπορτάζ. Σε παρακαλώ να βάλουμε μία άνω τελεία να δούμε τι μας έχει στείλει, τι μας έχει μεταφέρει. Όλο το ρεπορτάζ από σήμερα τα ξημερώματα όταν ξύπνησες και κατέγραψες πιθαμή προς πιθαμή όλα τα σημεία εκεί, τα σημεία αιχμής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 1, εδώ στις Καστανιές του Εύρου, όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε και η ένταση με τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες. Σήμερα βεβαίως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Δεκάδες στα τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης η Κρήτη TV, στο σημείο που πριν λίγες ώρες έπεφταν δακρυγόνα και εικόνα από τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, έκανε το γύρω του κόσμου, σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, λίγο πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, η αστυνομία, ο στρατός και δίπλα τους οι πολίτες του Εύρου, σε κατάσταση επιφυλακής, περιμένουν και αναμένουν τις εξελίξεις. Βεβαίως, ανησυχούμε για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα, γιατί είναι τραγικά τα γεγονότα που γίνονται αυτές τις μέρες. Ζούμε μια τραγική κατάσταση εδώ πάνω στον Εύρο. Ανησυχούμε, οπωσδήποτε ανησυχούμε. Οπωσδήποτε. Είμαστε στην άκρη στα σύνορα. Πέντε βήματα είμαστε. Δεν μπορούμε να πουλάει λόγους, να κοιμηθούμε. Όλο με το φόβο είμαστε. Όλο με το φόβο. Στο πόδι είμαστε. Τι να κάνουμε. Πιστεύω είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης το μέχρι που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν τα πράγματα. Το φρόνημα των κατοίκων στις Καστανιές είναι πολύ υψηλό. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στο χωριό, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι περισσότεροι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους έχουν βγάλει την γαλανόλευκη, τονίζοντας ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει γενικά με την Ευρώπη, γιατί είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Και ζητάμε συμπαράσταση από όλη την Ευρώπη. Να δείξουν κατανόηση για το θέμα που γίνεται εδώ, γιατί είναι σοβαρό. Κάπως το ζήτημα αυτό να λυθεί. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη, αν δεν μεσολαβήσει, θα έχουμε κάθε μέρα αυτά τα. Μπορεί και επεισόδια να έχουμε. Οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι σε αυτή την κατεύθυνση, όπως περιμένουμε σήμερα κάτι να γίνει. Και να μπορέσουμε να. Γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εμείς έχουμε την ευθύνη των σύνορων μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκά. Τι ζητάμε. Να κάνουν τις δουλειές τους σωστά η Ευρώπη. Είμαστε σύνορα εδώ. Δεν είμαστε. Δεν λέγομαστε Ευρώπη όλοι μαζί. Λοιπόν. Στην καρδιά των γεγονότων της Καστανιές, το συνεργείο της Κρήτη TV από την άλλη άκρη της Ελλάδας καταγράφει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με τους κατοίκους του Εύρου να μην ξεχνούν ποτέ ότι τα σύνορα της χώρας εκτείνονται από τον τόπο τους μέχρι και τη Μεγαλόνησο. Κριτική ήταν πάντα σε αυτά τα ζητήματα και ειδικά με τα θέματα της Μακεδονίας. Είχαν μια μεγάλη ευαισθησία. Το έχουν δείξει και τα προηγούμενα χρόνια σε προηγούμενους πολέμους κτλ. Ήταν πάντα πρώτοι.
Θέλω να πω ότι τους συγχαίρω για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί περαιτέρω κάτι να συμβεί, αλλά είναι αξιέπαινοι, ας πούμε, γιατί είναι όντως παλικάρια. Ακρίτης από εκεί, ακρίτης από εδώ. Να φυλάουν τον πέλαγο καλά. Για την Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης. Λοιπόν, Μάνο, πριν πάμε λίγο στα ηχηρά μηνύματα που έστειλαν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι επισκέφθηκαν βεβαίως εκεί τον Εύρο και παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να πάμε λίγο να μας δώσει το κλίμα. Δηλαδή, τι εννοώ, η έκριθμη κατάσταση στην οποία γίναμε αποδέκτες τα προηγούμενα 24 ώρα, προφανώς δεν ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποια είναι η κατάσταση ωστόσο, δηλαδή λίγα μέτρα πίσω από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι, υπάρχουν μετανάστες συγκεντρωμένοι? Από ό,τι μας λένε, Λευτέρη, όχι. Και σήμερα κατά μήκος όλης της συνοριακής γραμμής, ελάχιστοι είναι αυτοί που εμφανίστηκαν. Προφανώς η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ότι σήμερα είναι μια μέρα όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στραμμένα το βλέμμα τους εδώ. Οποιαδήποτε ένταση θα μπορούσε να επιβαρύνει την θέση της. Όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο που έχει στο ζήτημα το προσφυγικό. Θέλω να πω κάτι το οποίο το λέμε συνεχώς στην Κρήτη TV. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη για μια καλύτερη ζωή. Βεβαίως και υπάρχουν πρόσφυγες που βιώνουν έναν εφιάλτη και ψάχνουν ό,τι καλύτερο. Όμως εδώ μιλάμε για μια κατευθυνόμενη διαδικασία από την πλευρά των Τούρκων. Πρόκειται και για ανθρώπους που έχουν έρθει από την Αφρική, έχουν μεταφερθεί εδώ για να επιχειρήσουν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Θέλω να σου δείξω κάτι, Λευτέρη. Ναι, από μάνα. Εδώ και κάτω. Και βλέποντας πίσω τα δέντρα, ακριβώς πίσω από τα δέντρα, βρίσκεται ο ποταμός Εύρος. Εδώ από κάτω είναι κάποια αριάκια που περνάνε από τον Εύρο και όλη η απόσταση μέχρι την πίσω πλευρά, δηλαδή στον πρώτο λόφο που βλέπετε, ουσιαστικά είναι η ουδέτερη ζώνη πριν μπούμε στην Τουρκία. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο χαρακτηρίζεται ευάλωτο, αυτό που σου είπα και νωρίτερα, όσον αφορά το κομμάτι των προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν παράνομα στην χώρα μας. Επίσης, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η έκταση είναι τόσο μεγάλη που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φυλαχθεί σε ποσοστό 100%. Ωστόσο, βλέπουμε και τώρα που μιλάμε διαρκώς αυτοκίνητα του στρατού Ξηράς, περιπολίες συνεχώς, να περιπολούν γύρω από το παραποτάμια όχθη του Εύρου. Ο Εύρος είναι ένας από τους μεγάλους ποταμούς της Ελλάδος, ουσιαστικά διασχίζει αρκετές χώρες και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι και η συνοριακή γραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο. Ενδεικτικό πάντως του μεγέθους της ασφάλειας που επικρατεί στο σημείο εκ μέρους της ελληνικής πλευράς είναι το γεγονός ότι, όπως είπες, τις προηγούμενες ώρες επιχείρησαν και τελικά τα κατάφεραν μερίδα προσφύγων και μεταναστών να περάσουν τη συνοριακή γραμμή, Μάνο, αλλά λίγο αργότερα τους περίμεναν βεβαίως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, όπου και τους συνέλαβαν. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό, έτσι, μια χαρακτηριστική ατάκα που μας είπαν κάποιοι κάτοικοι από τις Καστανιές, ότι τις προηγούμενες ημέρες έβλεπαν στους δρόμους του χωριού αρκετούς ανθρώπους να έχουν περάσει και λίγη ώρα αργότερα να συλλαμβάνονται από την αστυνομία και τον στρατό. Βεβαίως να σου πω ότι για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η εικόνα δεν τους ξενίζει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Απλά με τις τελευταίες εντάσεις το συγκεκριμένο θέμα διωγγώθηκε, είναι γνωστό πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που συνοστίζονταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να περάσουν και το διωγγώθηκε, το βάλω σε εισαγωγικά, γιατί πράγματι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως αυτό το φαινόμενο είναι, λέει, εδώ και δεκαετίες. Σχεδόν καθημερινά βλέπουν ανθρώπους, ακόμα και την περίοδο που το προσφυγικό δεν ήταν στα φόρτε του, βλέπουν ανθρώπους να προσπαθούν να διασχίσουν τα ελληνοτουρκικά. Απλά τώρα το πρόβλημα είναι πραγματικά συντονισμένο, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Και επειδή στο πνευματικό κέντρο των Καστανιών, όπου έγινε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού αλλά και της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας, αυτό που λένε οι κάτοικοι εδώ του Εύρου είναι ότι αυτά που άκουσαν από την πλευρά της Ευρώπης περιμένουν να τα δουν να γίνεται πράξη. Δεν αρκεί μόνο μία οικονομική βοήθεια, χρειάζεται μία συντονισμένη προσπάθεια θωράκισης των συνόρων. Όση ώρα μιλάμε, βεβαίως θέλω να σου πω, και αυτό μπορεί να το δείξει, ότι μας έχουν ζώσει τα αυτοκίνητα του στρατού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και τον έλεγχο τον οποίο γίνεται στην περιοχή. Λογικό, περιπολίες συνεχόμενες. Έχετε μπει λίγο και στο μάτι εκεί, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι όπως έλεγες και εσύ προηγουμένως, Μάνο, επειδή όλα είναι στη σφαίρα της γεωπολιτικής, πολιτικής κακέρας, όλοι ανέμεναν μια επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε σήμερα με την παρουσία βεβαίως της Ευρωπαϊκής ηγεσίας εκεί όπου βρίσκεσαι και εσύ στον Εύρο, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Κατάφερες να αποσπάσεις και απάντηση σε σχετική σου δημοσιογραφική ερώτηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τελικά έδειξαν... Νομίζω, θα τολμήσω να πω ότι απάντησε μόνο στην Κρήτη TV, γιατί μία ερώτηση μόνο στην έγινε. Αυτή έγινε από εμάς και βεβαίως εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της σημερινής επίσκεψης της Ευρωπαϊκής ηγεσίας και θεωρεί ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε και απτά τα αποτελέσματα. Άλλωστε αυτό είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πνευματικό Κέντρο των Καστανέων, ότι αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δούμε να γίνονται πράξη όλες αυτές οι δεσμεύσεις και όλες αυτές οι τοποθετήσεις. Σίγουρα το χαρακτηρίζουμε ως πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή ηγεσία αναγνωρίζει πλέον ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της στις πλάτες της το προσφυγικό θέμα και πρέπει με μία ενιαία γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως με πράξεις να βοηθήσει την Ελλάδα. Ανακοινώθηκαν μέχρι και ενίσχυση των περιπολιών σε χερσαίο και θαλάσσιο επίπεδο από την Ursula von der Leyen και βεβαίως απόλυτη ασπίδα ασφάλειας προς την ελληνική πλευρά. Πάμε να δούμε τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε σένα, Μάνο. Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της σημερινής? Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα το γεγονός ότι όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε εδώ πέρα σήμερα, στις Καστανιές, στον Εύρο, για να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η Ελλάδα να φυλάξει τα ελληνικά σύνορα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς όλους. Μην επιχειρείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα. Δεν θα τα καταφέρετε και αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη των επιλογών σας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει την ευαισθησία της, φιλοξενώντας πάνω από 100.000 ανθρώπους. Όμως ένα διεθνές πρόβλημα δεν μπορεί να το σηκώσει μόνο μια χώρα. Πράγματι έχουμε μια συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υλοποιείται αυτή η συμφωνία και γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουμε να εγγυόμεθα την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και θέλουμε και περιμένουμε από την τουρκική πλευρά να σέβονται και να τηρούν αυτά που υποσχέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνία. Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδος η Frontex ετοιμάζεται να αναπτύξει μια ομάδα παρέμβασης, ταχείας παρέμβασης. Θα αναπτυχθούν 7 σκάφη, 2 ελικόπτερα, 1 αεροσκάφος, 2 οχήματα με κάμερες, 100 συνοριοφύλακες. Πλέον ήδη υπάρχουν 530. Οι συνοριοφύλακες θα αναπτυχθούν από τη Frontex στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Δεύτερον, μπορούμε να παρέχουμε οικονομική υποστήριξη 700 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Είναι 350 εκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα άμεσα και επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να ζητηθούν στο πλαίσιο ενός τροποποιητικού προϋπολογισμού. Αυτή η υποστήριξη αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού και για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής. Ξεκινάμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας βάσει αιτήματος που έχει υποβληθεί από την Ελλάδα. Μέσω αυτού του μηχανισμού η Ελλάδα μπορεί να λάβει βοήθεια αναφορικά με ιατρικές ομάδες, ιατρικό εξοπλισμό, σκηνές, κουβέρτες, ό,τι χρειάζεται. Συγχρόνως βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ευχαριστώ στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες, σε όλους όσοι προσπάθησαν και προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι σήμερα να προστατεύσουν ανθρώπους, να μην σωρεύονται δεινά και βάσανα. Ταυτόχρονα θέλουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι οι καλές σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται και στις ενέργειες και των δύο μας. Θα αναζητήσουμε μια πολιτική και διπλωματική λύση η οποία θα αποκλιμακώσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Πάντως νομίζω Μάνο θα συμφωνήσεις και εσύ ότι είναι όχι αξιοπερίεργο αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε μια μαζική παρουσία εκπροσώπων της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάνουν
στην πρώτη γραμμή, στην γραμμή του πυρός, έτσι το βάζω εντός εισαγωγικών, εκεί όπου διαδραματίζονται οι πιο έτσι, τεταμένες εξελίξεις αυτή την ώρα σε παγκόσμιο επίπεδο με φόντο το προσφυγικό. Εγώ δεν θα το χαρακτήριζα αξιοπερίεργο, θα το χαρακτήριζα θετικό. Επιτέλους η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την κατάσταση που επικρατεί. Είμαστε στα σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία και μετά στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Εδώ είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και αυτά τα σύνορα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τα διαφυλάξει. Είναι πολύ θετικές οι δηλώσεις. Βεβαίως πρέπει να το δούμε και σε πράξη. Τις προηγούμενες ημέρες αυτό ζητούσαν οι πολίτες της Ελλάδας. Αυτό το ζητούν περισσότερο και οι ευρύτες που το έχουν δίπλα στα πόδια τους, ακριβώς στην καθημερινότητά τους. Θέλω να σου πω ότι όση ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η σύνδεση και είναι θετικό, το λέω με θετική έτσι, ναι, ματιά αυτό, αρκετά είναι τα αυτοκίνητα του στρατού που περνάνε αλλά και τα περιπολικά. Προσπαθούν αρχικά να δουν αν το μέσο μαζικής ενημέρωσης που βρίσκεται εδώ είναι ένα ελληνικό μέσο. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι πάνω στο μικρόφωνο γράφει Crete TV, χαμογέλασαν και λίγο απομακρύνθηκαν. Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι δύο φορές που επιχειρήσαμε να βρούμε ένα σημείο για να κάνουμε τη σύνδεση στην εκπομπή Λευτέρη, δύο φορές μας προσέγγισαν και περιπολικά της αστυνομίας αλλά και αυτοκίνητα του στρατού. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ναι, παρά τις δυσκολίες και την τεράστια συνοριακή γραμμή, είναι πολύ μεγάλη αυτή η συνοριακή γραμμή, υπάρχει αυστηνόμευση, ο στρατός έχει πάρει τα μέτρα του, βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει συνοριακή γραμμή. Έτσι, που μπορεί να εκτείνεται και πάνω από 100 χιλιόμετρα. Για πες μας Μάνο, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες τώρα που επικρατούν εκεί, σε βλέπω αρματωμένο για τα καλά. Κοίταξε, είμαστε λίγο τυχεροί. Την ημέρα ο καιρός δεν διαφοροποιείται πολύ από τον καιρό της Κρήτης. Το βράδυ, βεβαίως, τώρα ας πούμε, που μιλάμε, έχει πέσει αρκετά κάτω από τους 12 βαθμούς. Αργά τη νύχτα πέφτει και πιο κάτω. Δηλαδή, χθες το βράδυ είχε και 4 βαθμούς στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Να σου πω ότι πάνω από 30 τα τηλεοπτικά δίκτυα από ολόκληρο τον κόσμο που κάλυψαν σήμερα την επίσκεψη του Μητσοτάκη αλλά και την ευρωπαϊκή ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση σήμερα επικρατεί ηρεμία. Ας ελπίσουμε ότι με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα που θα ληφθούν θα δούμε αυτήν την ηρεμία να συνεχίζεται. Λευτέρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Μάνο. Την προσοχή σας εκεί και εσύ και ο Νίκος ο Εργαζάκης. Να καλύψετε το ρεπορτάζ και βεβαίως σας περιμένουμε με ανυπομονησία πίσω εδώ στην Κρήτη και στον όμιλο της Crete TV. Καλή συνέχεια να έχετε. Η προσπάθεια του Νίκου είναι ηρωική γιατί χρειάζεται να διασχίσει αρκετά χιλιόμετρα και μέτρα με τα πόδια για να καλύψει αυτές τις εικόνες που σήμερα μεταφέρουμε σε ολόκληρη την Κρήτη. Είστε ένα δυνατό δίδυμο, δεν σας φοβόμαστε εδώ στην Crete TV. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε και βεβαίως για οτιδήποτε άλλο προκύψει εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε.